Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, την οποία, η οποία παραχωρήθηκε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Ο Λευτέρη Οκουμαντάκη βρέθηκε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακή Πολιτική. Ο κύριο Ράλη είπε πολλά και σημαντικά πράγματα για τον τομέα τη παραγωγή. Πώ η ψηφιακή πολιτική μπαίνει στο κομμάτι τη παραγωγή, μπαίνει με πολύ τολμηρά σχέδια, μπαίνει με ένα σχέδιο το οποίο είναι εθνική εμβέλεια, με πολύ μεγάλη σημασία. Λέει πολλά και σημαντικά ο κύριο Ράλη ότι έχει να κάνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη γεωργία. Ένα έργο το οποίο έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στον κόσμο τη παραγωγή, να εξυγχρονιστεί ο κόσμο τη παραγωγή και φυσικά να είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτό για του ανθρώπου οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι τη γεωργία. Φαίνεται ότι στην κυβερνητική ατζέντα είναι πολύ ψηλά αυτό το στίχημα. Για πάμε να δούμε τα όσα σημαντικά είπε λοιπόν στην εκπομπή Κρήτη σήμερα και το Λευτέρι Παρακολουθήσατε χθε τι εργασίε του πέμπτου συνεδρίου του ΓΕΑ Επιχειρήν. Πείτε μα λίγο, ποιο ποια ήταν το αίσθημα που σα έμεινε μέσα από όλε τι διαδικασίε, περιγράψτε μα λίγο ε, ε, τι αντιδράσει του παραγωγικού κλάδου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, θα σα πω γιατί. Γιατί δείχνει και από τη συμμετοχή του το ενδιαφέρον του κόσμου και τη τοπική κοινωνία για το πώ οι νέε τεχνολογίε ψηφιακέ μπορούν να επηρεάσουν την καθημερινότητά του. Ε, το χθεσινό συνέδριο είχε σαν αντικείμενο την ευφυή γεωργία η ευφυή γεωργία στην κυβερνητική ατζέντα αλλά και στην ατζέντα του Υπουργείου Ψηφιακή Πολιτική βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Αυτό Βρίσκε... θα σας ρωτούσα, γιατί ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να βρίσκεται εδώ και να συζητάει για την παραγωγή, για επιδοτήσεις, για παραγόμενες ποσότητες. Ποια τελικά η σχέση αυτή του Υπουργείου με τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν, παλιότερα, αν μιλάγαμε για ψηφιακή πολιτική στο χωράφι, θα νομίζουν ότι ήταν σενάριο ο κόσμο επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε για WiFi στο χωράφι, μπορούμε να πούμε για αισθητήρε στο χωράφι, μπορούμε να πούμε για ψηφιακέ δεξιότητε στου αγρότε. Όλε αυτέ είναι έννοιε οι οποίε μέχρι χθε ήταν άγνωστε. Σήμερα όμω ερχόμαστε με μια ψηφιακή στρατηγική και θέτουμε στο επίκεντρο τον αγρότη και την αγροτική παραγωγή. Γιατί θεωρούμε ότι ο πρωτογενή τομέα είναι ένα πολύ κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία και μπορούμε να επενδύσουμε ξανά σε αυτόν σε μια Ελλάδα που βγαίνει μετά από μια μακροχρόνια χρήση. Έχετε ξεκινήσει ήδη εδώ και ε, δύο-τρία χρόνια, συγχωρέστε με να κάνω λάθος, μπορεί να είναι και παραπάνω, να συντάσετε και να δημιουργείτε όλο αυτό το οραματικό μοντέλο που έχετε ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για τον αγροτικό τομέα. Πώ το βλέπετε στο μέλλον. Θα σα πω, καταρχήν αυτό. Γιατί το η, έργο... η παραγωγή δεν είναι συνηθισμένη ξαφνικά να πάνε στην ψηφιοποίηση των, έτσι, των εργαλείων του κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Γεωργός και αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του έργου που έχουμε ε, σχεδιάσει και αυτό είναι και το κοινωνικό πρόσημο που έχει. Απευθύνεται και στον πιο μικρό κλήρο. Όπω γνωρίζετε στην Ελλάδα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από κατακαιρματισμένο κλήρο, που σημαίνει ότι υπάρχουν δικαιούχοι με πάρα πολύ λίγα στρέμματα. Εμεί οφείλουμε, σαν πολιτεία, να δώσουμε στον κάθε αγρότη τη δυνατότητα να έχει τι νέε τεχνολογίε στο χωράφι του. Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένο. Πρόκειται το έργο τη Εφηού Γεωργία, πρόκειται για ένα έργο το οποίο το έχουμε αναπτύξει σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη τον τελευταίο χρόνο και έρχεται να φέρει του αισθητήρε, να δημιουργήσει δηλαδή σταθμού που με πολύ απλά λόγια, αν το λέγαμε, έρχονται και δίνουν δεδομένα που συλλέγονται σε μία βάση. Τι δεδομένα είναι αυτά που μπορεί να συλλέγει ένα σταθμό, Σε πρώτη φάση, δεδομένα που έχουν να κάνουν με την υγρασία του εδάφου, με τη θερμοκρασία του αέρα και με την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν να δημιουργήσουμε μια εθνική υποδομή και είμαι πολύ περήφανο που παρουσιάζω αυτό το έργο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εθνική κλίμακα έργο το οποίο αναπτύσσει 6.500 τηλεμετρικούς σταθμούς. Αυτή οι σταθμοί είναι τηλεμετρικοί γιατί χρησιμοποιούν το δίκτυο τη τηλε... της κινητής τηλεφωνίας, mm. Τα οποία μα συλλέγουν όλα αυτά τα δεδομένα και στην πρώτη φάση του έργου θα μπορούν να δίνουν αυτές τις πληροφορίες στον αγρότη. Δηλαδή, αν πρέπει να ποτίσει, αν πρέπει να λιπάνει και αν έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα ώστε να προστατευτεί. Είναι ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μέχρι και SMS, να το πούμε έτσι απλά, SMS, στο κινητό μαι. του αγρότη, του παραγωγού, συμβουλευτικού χαρακτήρα SMS και το πώ θα αναβαθμίσει το προϊόν του, την παραγόμενη ποσότητα κτλ. Έτσι, και την όχι, ποιότητα. όχι μόνο αυτό. Καταρχήν, δεν χρειάζεται ο αγρότη να έχει ειδικέ ψηφιακέ δεξιότητε προκειμένου να παραλάβει στην πρώτη φάση του έργου αυτέ τι υπηρεσίε. Εμεί όμω, σαν Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική, που είμαστε και αρμόδιοι για τι ψηφιακέ δεξιότητε του πληθυσμού, θα φροντίσουμε τόσο οι γεωπόνοι, και γι' αυτό λέμε συνέχεια ότι το έργο αυτό είναι ένα ολιστικό έργο, όσο και οι αγρότε θα πρέπει να λάβουν τι απαραίτητε ψηφιακέ δεξιότητε, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση στο μέγιστο αυτών των υπηρεσιών πραγματικά πρωτοποριακών που του δίνουμε. Κύριε Ράλη, γνωρίζετε ότι η Κρήτη στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε το λάδι μα, έχουμε τα γαλακτοκομικά μα, έχουμε πολλούς τομείς πάνω στους οποίους επενδύουν η παραγωγή της Κρήτη. Ε, Κρήτης. Υπάρχει ένα σχεδιασμός που μπορεί όχι μόνο τους ήδη υπάρχοντες παραγωγούς να τονώσει ε, ψυχολογικά, αλλά και άλλους οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια από τα χωράφια να τους κάνει να επιστρέψουν πίσω. Υπάρχει κάποιο κάποιο μοντέλο που σκέφτεται το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική έτσι ώστε να ενισχύσει την όλη προσπάθεια. Στο Καταρχήν, αγαπώ τα κριτικά προϊόντα. Αν μείνω εδώ άλλε δύο μέρε, με τον τρόπο που καταναλώνω, <laughs> δεν θα μου μπαίνουν τα ρούχα μου. Ρακί ε, ήπιατε, να φανταστώ. Ήρθα και ρακί, έφαγα και στα φίλια, έφαγα και το κριτικό λάδι το οποίο. Είμαι προσωπικό, ας πούμε, φαν του κριτικού λαδιού. Αυτό που έχω να πω και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται γρήγορα νομίζω ότι ο κόσμο σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται να ακούει εξαγγελίε. Το έργο αυτό είναι όριμο, θα δημοπρατηθεί στι επόμενε 15 με 20 μέρε και έχει έναν ορίζοντα υλοποίηση το ένα χρόνο. Αυτό και ειδικά για την περιφέρεια τη Κρήτη, τι λέμε ορίζοντα υλοποίηση ένα χρόνο, ότι υπολογίζουμε ότι περίπου στο Μάρτιο θα έχουμε την υπογραφή τη σύμβαση, το Μάρτιο του 2019, που σημαίνει ότι ο ανάδοχο μέχρι το Μάρτιο του 2020 πρέπει να έχει παραδώσει αυτό το εθνική κλίμακα έργο. Ειδικά για την περιφέρεια Κρήτης, φροντίζουμε αυτή τη σταθμή που θα δίνουν συμβουλές στους αγρότες και θέλω να το τονίσω αυτό, δωρεάν συμβουλές. Είναι πολύ σημαντικό, κανένας αγρότης δεν θα πληρώσει δωρεάν συμβουλέ θα καλύψει περίπου 1.200.000 εκατομμύριο στρέμματα στην Κρήτη. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από το μισό τη καλλιεργήσιμης γης τη Κρήτη. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο βάση δίνουμε στην Κρήτη για αυτό το έργο. Θα έχει να κάνει και με το θέμα τη προώθηση του παραγόμενου προϊόντο στο εξωτερικό και στι διεθνεί αγορέ. Θα βοηθήσει δηλαδή εκεί η... να σας πω... το Υπουργείο. Έτσι, με τον συμβουλευτικό πω... του χαρακτήρα. Και δεν είναι τυχαίο που στο συνέδριο ήταν και δύο εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πλέον ο τρόπος της καλλιέργειας και κατά την Ευρώπη έχει αλλάξει. Δηλαδή πρέπει να μετράμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, πρέπει να δημιουργούμε μια λυσίδα αξίας προϊόντος, θα πω ακριβώς τι είναι αυτό. Θα πρέπει τα προϊόντα μας να είναι ποιοτικά και αυτά τα ποιοτικά προϊόντα να τα μπορούμε να τα πιστοποιήσουμε. Δηλαδή ο καταναλωτής και οι διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές θέλουν προϊόντα τα οποία ξέρουν πώς Παρέχθησαν, δηλαδή πού ξεκινήσαν από το σπόρο, πόσο λίπασμα έβαλε, πόσο νερό έβαλε. Και η συνθήκη του Κιώτο είναι αυτή που μα επιτρέπει και μα επιβάλλει να μετράμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη αγροτική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Mm -hmm. ε, αυτό που έχω λοιπόν να πω τώρα είναι ότι μόνο ωφελημένοι θα βρεθούν οι αγρότε, αφού με αυτή τη συμβουλή έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να έχουμε μείωση του κόστου παραγωγή έω και 45%. Κάντε μα ένα απτό παράδειγμα. Ένα για ένα, ας πούμε, παραγωγό ελαιοκάρπου. Που να σα πω, ναι, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ε, ξέρετε πόσο νερό θα ρίξετε, ξέρετε πόσο λίπασμα θα ρίξετε, Υπάρχει ένα ημερολόγιο ηλεκτρονικό. Όλα τα δεδομένα που μαζεύονται από το χωράφι τα χρησιμοποιεί, και αυτό είναι μια, ένα πολύ μεγάλο στοιχείο αυτού του έργου. Τα δεδομένα τα οποία μαζεύονται από όλου αυτού του ρυθμού και πηγαίνουν σε μία αποθήκη, ας πούμε, σε μία βάση δεδομένων, αξιοποιούνται προκειμένου να μοντελοποιηθεί η παραγωγή. Η μοντελοποίηση τη παραγωγή να ξέρετε κάνει πρόβλεψη. Μπορεί να σου πει του χρόνου θα παράγει περισσότερα. Α, μετά μάλιστα. θα έχει καλύτερη εισοδιά τον επόμενο χρόνο. Θα έχει περισσότερο κέρδο. Και αυτά λοιπόν τα ανοιχτά δεδομένα που πηγαίνουν μετά στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Οπότε έχουμε ένα ολιστικό έργο γιατί παίρνουμε όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Και ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορεί στον αγροτικό τομέα, Είναι η βιομηχανία τροφίμων, είναι η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, είναι οι γεωπόνοι, mm -hmm. είναι οι αγροτικοί σύμβουλοι, είναι οι βιομηχανίε τροφίμων. Παίρνουν λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα και παράγουν πραγματικά μοναδικά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί έξω με βάση αυτό το μοντέλο. Θα σα πω τι γίνεται τώρα. Οι εξαγωγέ των ελληνικών προϊόντων που όλοι γνωρίζουμε πόσο μοναδικά είναι και πόσο ιδιαίτερα είναι και γιατί είναι ιδιαίτερα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μικροκλιματικέ ιδιαιτερότητε. Δηλαδή, Υπάρχουν μέρη τα οποία καλλιεργούν πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό λοιπόν τα προϊόντα, εφόσον ο καταναλωτή που είναι και απαιτητικό ο ξένος καταναλωτή ξέρει ακριβώ πώ έχουν παραχθεί, θα προτιμήσει αυτό το προϊόν από ένα Α, άλλο προϊόν. Μάλιστα. Και σκοπό μα είναι αυτό να φαίνεται στην ετικέτα. Να μπορεί δηλαδή ο καταναλωτή να χτυπάει την ετικέτα και να βλέπει όντω ότι ο παραγωγό είναι ο ράλι, ο οποίο έρχεται από την Κρήτη, ο οποίο το έχει παράγει με αυτόν τον τρόπο, έχει βάλει αυτό το λείπασμα και είναι ένα προϊόν πραγματικά ποιοτικό. Η χνηλασιμότητα, όπω είπατε και προηγουμένω. Σα έχω ακούσει και κάποιε φορέ να αναφέρεστε στον όρο αγροτουρισμό. Θέλω να δω πώ τελικά το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική έρχεται να συμβάλλει σε όλο αυτό το μοντέλο που αλλάζει και εκεί τα δεδομένα και θε... αναπτύσσοντας παράλληλα και τους υπόλοιπους τομείς οι οποίοι ε, διευρύνονται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, όπως είναι ο τουρισμός, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Πείτε μας ε, λίγο. Ε, τα λέτε πολύ σωστά. Όπως ξέρετε, ο τουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει τρομακτική αύξηση. Στο αεροπλάνο τώρα που ερχόμουν ήταν γεμάτο με Γερμανούς τουρίστες. Ε, το παραδοσιακό μοντέλο του τουρισμού έχει πλέον αλλάξει. Έχουμε στόχο να κάνουμε και τον τουρισμό μια βιωματική εμπειρία. Mm. Που σημαίνει ότι ο τουρίστα μπορεί να μην θέλει μόνο να κολυμπήσει, μπορεί να βλέπει πώ παράγεται το σταφύλι ή μετά πώ γίνεται το κρασί. Θα δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό χάρτη μέσα στην Ελλάδα που θα παρουσιάζει όλα τα αγροτικά προϊόντα. Έτσι, όλοι θα μπορούν να επισκέπτονται την Ελλάδα και να βλέπουν όντω πού πρέπει να την επισκεφτούν ώστε αυτή η εμπειρία σχεδιάζοντας ο τουρίστας από το σπίτι του να μπορεί να ακολουθήσει συγκεκριμένες διαδρομές. Δηλαδή σήμερα να είναι στη θάλασσα, αύριο να είναι στο χωράφι, μεθαύριο να είναι στο μουσείο, την επόμενη μέρα να είναι σε μια θεατρική παράσταση. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το έργο στο Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική. Θα το υποστηρίξουμε και το έργο αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Γι' αυτό σοκαρώ, επειδή είναι πράγματα τα οποία δύσκολα μπορούν να αγγίξουν ένα ηλικιωμένο αγρότη, δύσκολα μπορούν να αγγίξουν έναν άνθρωπο ο μέχρι πρώτη δεν είχε επαφή Και δεν είχε και στο μυαλό του ενδεχομένω και το μοντέλο τη συνεργασία, του συγκερασμού πολλών φορέων μαζί, πολλών δεδομένων μαζί. Και γι' αυτό νομίζω αυτό... θα πρέπει να πιστούν πρώτα οι παραγωγοί, στη βάση δηλαδή, και αυτό είναι νομίζω έργο δικό σα. Ναι, ε, σα λέω και είμαι κατηγορηματικό. Αυτό δεν θα μείνει κανένα πίσω. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό να γίνει πηγή νέων ανισοτήτων. Όλοι οι αγρότε θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Γιατί χρειάζεται το κίνητρο, κύριε Γραμματέα, χρειάζεται το κίνητρο στου αγρότε. Ενδεχομένω και δεν ξέρω αν αυτό το μοντέλο ήδη έχει τεθεί σε βάση σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι, το συγκεκριμένο. νομίζω ότι είναι μια ελληνική καινοτομία. Αυτό ήθελα, και ήθελα να καταλήξω. Και όταν ξεκινήσει η ανάπτυξη, να ξέρετε, αυτού του έργου, εμεί θα είμαστε δίπλα στον αγρότη. Δεν πρόκειται και σε κανένα στάδιο ο αγρότη δεν θα αισθανθεί ότι είναι απομακρυσμένη, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Με το που ξεκινήσει η ανάπτυξη των σταθμών σε όλε τι περιφέρειε, εμεί θα είμαστε εκεί. Συνομιλήσατε με αγρότε εδώ, προλάβατε να έχετε Δεν προλάβαμε, αλλά με του διά... συνεταιριστέ είδα ότι υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα. Και όντω είναι εντυπωσιασμένοι και το μόνο πράγμα που ακούω συνέχεια και αυτό είναι και αστείο είναι τελικά αυτό που μα λέτε θα γίνει. Όντω δηλαδή το έχετε σχεδιάσει, ή είναι κάτι το οποίο το σχεδιάζετε να γίνει στο μέλλον. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή μα τη συνέντευξη με αυτό το μήνυμα ότι όπω είπα, σε 15 μέρε το έργο αυτό θα δημοκρατηθεί και η β' φάση να ξέρετε θα είναι πιο εντυπωσιακή γιατί θα καλύψει το σύνολο τη καλλιεργήσιμη γη τη Ελλάδα.